Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το αντικείμενο του Υπουργείου μου αποτελεί το βασικό πεδίο μάχης ανέκαθεν ανάμεσα στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της εργασίας. Με ιδιαίτερη έμφαση, μάλιστα, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και την εμφάνιση της πιο επιθετικής ιδεολογίας των αγορών μετά το 19ο αιώνα, τον νεοφιλελευθερισμό. Είναι πράγματι σαν να μένεται ένας παγκόσμιος πόλεμος κατά των φτωχών, της εργατικής τάξης, των μεσαίων στρωμάτων, με αμφισβήτηση όλων των κατακτήσεων του 20ου αιώνα. Και είναι ένας πόλεμος που, όπως έχει δηλώσει γλαφυρά ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Warren Buffett, είναι ένας πόλεμος που κερδίζεται από τους υπερπλούσιους. Από το ένα της χιλίης, ίσως και από το ένα στο εκατομμύριο αυτών που νέμονται, τον κοινωνικό πλούτο. Γιατί η αδυναμία να συντηρήσουμε το κράτος πρόνοιας που έκτισαν οι τρεις χρυσές μεταπολεμικές δεκαετίες δεν οφείλεται, όπως προσπαθούν να μας πείσουν, μόνο στις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις, αλλά κυρίως στο ότι έχουν απορριθμιστεί οι μηχανισμοί αναδιανομής που είχαν συγκροτηθεί τότε και από το γεγονός ότι ειδικά στον τομέα της εργασίας απορριθμίζεται όλο το προστατευτικό πλαίσιο εγγυήσεων και δικαιωμάτων που είχε κατακτήσει η εργατική τάξη με τους αγώνες της τους δύο τελευταίους αιώνες. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά από τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά, φαίνεται σαν να κυριαρχεί σαν επίσημη οικονομική ιδεολογία ο νεοφιλελευθερισμός. Επομένως, η ανάγκη υπεράσπισης των εργατικών κατακτήσεων και του κοινωνικού κράτους, που αποτελεί από μόνη της ένα πολιτικό καθήκον δύσκολο στη σημερινή συγκυρία, γίνεται ακόμα δυσκολότερο ως καθήκον για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται σε μνημόνιο. Διότι, κακά τα ψέματα, μονονότι προφανώς είναι πολύ ποιότερης προσαρμογής από τα προηγούμενα, το μνημόνιο παραμένει ένα βασικά νεοφιλελεύθερο κείμενο. Εμείς όμως δεν έχουμε σκοπό, όπως οι προηγούμενοι, να νομοθετήσουμε δια αλληλογραφίας, ούτε έχουμε σκοπό να διεκπεραιώνουμε ό,τι μας έρχεται απ' έξω. Ακριβώς γιατί δεν είναι δική μας ιδεολογία ο νεοφιλελευθερισμός. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο και διαπραγματευτήκαμε με τον τρόπο που διαπραγματευτήκαμε, θα ας πω μετά αυτά που κερδίσαμε, και έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε στην προώθηση πολιτικών που θα έχουν αριστερό και κοινωνικό πρόσημο. Θα σας μιλήσω γενικά για το εργασιακό, το θεσμικό και το ασφαλιστικό, γιατί τις επιμέρους προτάσεις μας για τις ενεργετικές πολιτικές απασχόλησης, την προστασία από την ανεργία, θα μιλήσει η αναπληρώτρια υπουργός κυρία Αντωνοπούλου. Για το δε συμπληρωματικό, με αυτό που θα σας πω, νέο σύστημα κοινωνικής προστασίας, θα μιλήσει η αναπληρώτρια υπουργός η κυρία Φωτίου. Στα εργασιακά, αντίθετα με το παρελθόν, όπου υπήρχε μια συνολική προώθηση μιας ατζέντας απορρίθμισης και πλήρους ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, το νέο μνημόνιο προβλέπει απλώς ότι πρέπει να νομοθετήσουμε στον τομέα που μας ενδιαφέρει εμάς, την επαναφορά των συλλογικών ρυθμίσεων και στους τομείς που σπρώχνει η ατζέντα της άλλης πλευράς, το συνδικαλιστικό νόμο και τις ομαδικές απολύσεις, σύμφωνα, λέει το μνημόνιο, με τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Είναι προφανές ότι εμείς, όταν μιλάμε για καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, έχουμε στο μυαλό μας το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Είναι προφανές ότι πολλοί από τους εταίρους μας, και ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουν την περίφημη ατζέντα της συνένεσης της Ουάσιγκτον για συνεχισμένη και πλήρη απορρίθμιση. Εδώ φάνηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια κοινωνική Ελλάδα σε μια νεοφιλελεύθερη Ευρώπη και ότι η προσπάθεια να έχουμε ρυθμίσεις τέτοιες που θέλουμε εμείς στο εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να είναι αποκομμένες από τις προσπάθειες που έχουμε για την αλλαγή του σχετισμού στην Ευρώπη. Υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο. Παρά τις δυσμενείς προβλέψεις, αυτό το εξάμηνο της διαπραγμάτευσης, μόνο ότι δεν κατέληξε όπως θα θέλαμε, έδωσε ένα διαφορετικό παράδειγμα, εναλλακτικό, στο κυρίαρχο της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας, της μοναδικής οικονομικής σκέψης. Και βλέπουμε ήδη μακροπρόθεσμες αλλαγές στο σχετισμό δύναμης, κυρίως στα αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν θα ήταν δυνατή η εκλογή κάποιου σαν τον Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν η σοσιαλδημοκρατία και ειδικά η αριστερά της δεν ξανασκεφτόταν γενικά τις προοπτικές της πολιτικής της
και δεν αντιλαμβανόταν ότι αν συνεχίσει την πλήρη ταύτιση με τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, θα έχει την τύχη του Πασόκ, πολύ κοντά στην εξαίρωση. Ήδη χθες, στη Σύνοδο Υπουργών Εργασίας στο Λουξεμβούργο, μαζί με την Λουξεμβουριανή Προεδρία, προωθήσαμε τη θεσμική πρόταση να υπάρχει ένα Eurogroup των Υπουργών Εργασίας, παράλληλα με το Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών, που αυτό θα εξετάζει όλες τις αλλαγές σχετικές με την προστασία των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού συστήματος προστασίας. Γιατί αντιλαμβάνεστε, θα είναι παραλογισμός το Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, να αξιολογήσει αν εμείς με τις προτάσεις μας θα τηρήσουμε τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στον τομέα της εργασίας. Και αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε και από τους Υπουργούς Εργασίας της Γαλλίας και από τους Υπουργούς Εργασίας της Γερμανίας. Προφανώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια σύγκρουση που στο εσωτερικό επίπεδο καθορίζεται αυτό που σας είπα από τη μάχη μεταξύ των δυνάμεων του κεφαλαίου και της εργασίας. Και σε διεθνές επίπεδο ο πράγμα σχετισμός δύναμης είναι προφανώς αρνητικός. Οι ρηγματώσεις όμως που υπάρχουν και που δημιούργησε η δική μας τάση όλη την προηγούμενη περίοδο είναι ακριβώς αυτές που αξιοποιούμε ώστε να το κάνουμε όσο το δυνατόν θετικότερο για τις προτάσεις μας. Και προσπαθούμε. Η Air France είναι πραγματικά περίπτωση τέτοια που μέτρα που διαλύουν τον κοινωνικό ιστό βρίσκουν την αντίσταση από μεριά των εργαζομένων. Εμείς θέλουμε να είμαστε από αυτή τη μεριά της εργασίας. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι εμείς λέμε στην Ευρώπη ότι ο καθορισμός του τι είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ό,τι αποφασίσουμε ότι θα ισχύσει σήμερα στον τομέα αυτό, μεθαύριο θα γίνει στη Ρώμη και στη Μαδρίτη και σε λίγο καιρό και στο Παρίσι. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ο καθρέφτης του μέλλοντος της Ευρώπης στο εργασιακό ζήτημα. Για το αν θα πάει προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς ή προς την κατεύθυνση που θέλουν οι δυνάμεις του κεφαλαίου, είναι κυρίως στοίχημα που θα παιχθεί εδώ. Και όσοι μας κατηγορούν για μικρομεγαλισμό, ότι πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε την Ευρώπη από αυτή τη μικρή γωνιά της Υπήρου, να έχουν στο μυαλό τους ότι εμείς απλώς ανταποκρινόμαστε σε μια αντικειμενική τάση στην Ευρώπη. Ακριβώς γιατί οι κοινωνικές ανισότητες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μεγαλύτερο σημείο έξαρσης από το 1929 και όχι μόνο οι κοινωνίες δυστυχούν και οι οικονομίες καταραίουν υπό το κράτος αυτής της μοναδικής οικονομικής σκέψης. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν, αύριο έχω ραντεβού με την συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που πετύχαμε στο μνημόνιο να έχει τη γενική εποπτεία επί της διαπραγμάτευσης για το πώς θα ενσωματωθούν στο ελληνικό νομικό σύστημα αυτές οι περίφημες πρακτικές. Την δε Δευτέρα έχω προσκληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να παρουσιάσω τις απόψεις μας εκεί, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να είναι διμερές πια το ζήτημα της διαπραγμάτευσης ανάμεσα εμάς και στους δανειστές, αλλά έχει την ευρωπαϊκή διάσταση που το αξίζει. Το ασφαλιστικό. Μια μικρή παρένθεση πριν περάσω στο ασφαλιστικό. Άκουσα με προσοχή και σεβασμό, όπως πάντα, την ομιλία της κυρίας Παπαρίγα. Ορθά απεικόνισε με τη λέξη τρομοκρατία αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον χώρο δουλειάς. Η απορρίθμιση και η κρίση και ο φόβος ότι ακόμα και οι σημερινοί εργαζόμενοι μπορούν να δουν αύριο το βούρκο της ανεργίας μπροστά τους, έχει δημιουργήσει φόβο. Αυτό το φόβο όσο μπορούμε, θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε μέσω των μηχανισμών ελέγχου που έχουμε, κυρίως μέσω του ΣΕΠΕ. Και καλό και το δικό σας το κόμμα που είναι σε αυτούς τους αγώνες μπροστά παρά τις διαφορές προφανείς που έχουμε ως προς τα άλλα γενικότερα ζητήματα να μας βοηθήσει στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της πλήρης εργασιακής ζούγκλας. Ασφαλιστικό. Εδώ είναι ένα ζήτημα όπου δεν πρόκειται να επιδιώξουμε την επαναφορά στην ευρωπαϊκή κανονικότητα με την έννοια του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ακριβώς γιατί το σύστημά μας και πριν από το 2010 ήταν ένα κατακαιρματισμένο σύστημα, πολύ άνισο, αντανακλώντας πελατειακές πρακτικές του παρελθόντος, που δεν παρήχε επαρκή προστασία και βασιζόταν σε πολλούς άνισους κανόνες. Ακόμα και μετά τις περίφημες ενοποιήσεις, ουσιαστικά στο κέλυφος του ΙΚΑ συσσωρεύονταν προηγούμενοι ασφαλιστικοί οργανισμοί, κρατώντας όμως τους δικούς τους κανόνες υπολογισμού εισφορών και παροχών. Πάρτε υπόψη σε όλα αυτά την πλήρη διάλυση της οικονομικής βάσης των ταμείων που έφερε η κρίση
σε συνδυασμό με την αντιασφαλιστική νομοθεσία του 2010, που στην πραγματικότητα επιδεινώνει μέρη τη συντάξη. Την ανοχή σας για 2 λεπτά μπορώ. Έχουμε επομένως ένα σύστημα του οποίου η αρχιτεκτονική χρειάζεται άμεση θεσμική αλλαγή και του οποίου η πόρη όχι απλώς δεν είναι δεδομένη, έχει καταστεί πλήρως μη βιώσιμο. Ως αποτέλεσμα, αφενός όπως είπα, της μεγάλης ανεργίας που υπονομεύει την εισπρακτική βάση του συστήματος, εφόσον προφανώς οι άνεργοι δεν μπορούν να καταθέσουν εισφορές, σε συνδυασμό με την κακή διαχείριση που οδήγησε στον εξαναμισμό των αποθεματικών των ταμείων, με τελευταίο επεισόδιο πράγματι την καταλήστευσή τους από το PSI. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Βενιζέλο να επιχειρηματολογεί και επειδή τον είχα ακούσει και σε ανάλογες περιπτώσεις, είχα ζητήσει από το ΙΚΑ να μου δώσει τα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς λοιπόν της οικονομικής του υπηρεσίας, το 80% των κινητών αξιών, το 80% των κινητών αξιών του ΙΚΑ, το οποίο είχε επενδυθεί σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου, εξαναμίστηκε γύρω εξαιτίας του PSI. Που ναι μεν δεν αποτελεί τη βασική αιτία της οικονομικής κακοδαιμονίας του ΙΚΑ των άλλων ταμείων, απετέλεσε όμως την τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η δε αντίθετη ισχυρισμή του κ. Βενιζέλου, που αντιπαραβάλλει στην απομείωση του ενεργητικού του ΙΚΑ εξαιτίας του PSI τη χρηματοδότηση που είχε από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν αποτελεί απάντηση στο επιχείρημα της καταλήστευσης, γιατί ακριβώς η χρηματοδότηση του ΙΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως και των άλλων ταμείων είναι μία από τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης ήδη από τη δεκαετία του 90 μέσω της επισημοποίησης της τριμερούς χρηματοδότησης. Τι έχουμε σκοπό να κάνουμε στο ασφαλιστικό? Έχουμε δεσμεύσεις από το μνημόνιο τις οποίες θα επιδιώξουμε να εξουδετερώσουμε μέσω της γενικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό το ζήτησα κατά διαπραγμάτευση και το πετύχαμε. Δηλαδή, εκτός και σε αντικατάσταση συγκεκριμένων δεσμεύσεων που δεν θέλουμε να φέρουμε σε πέρας γιατί είναι αντίθετες με την ιδεολογία μας και την ωφέλεια του ασφαλιστικού συστήματος, όπως είναι η εφαρμογή της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας του 2010, όπως επιδεινώθηκε από το δεύτερο μνημόνιο, όπως είναι η επιβολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, όπως είναι η απομείωση των κατώτατων συντάξεων και του ΕΚΑΣ. Ζητήσαμε και συμπεριλήφθηκε στο μνημόνιο ως δυνατότητα, ως γενικό εναλλακτικό ισοδύναμο, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή θα φέρουμε στη Βουλή τον Νοέμβριο, με σκοπό να έχουμε εφαρμογή ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τέτοιων που θα αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη στο εσωτερικό του συστήματος και τη βιωσιμότητα, ώστε να μην υπάρχουν συντάξεις φιλοδορήματα, αλλά και οι νυν εργαζόμενοι να μπορούν να πάρουν συντάξεις. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μετά το πόρισμα της Επιτροπής για το Ασφαλιστικό που θα κατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει δυνατότητα ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου, ώστε οι γενικές κατευθύνσεις αυτές να μπορέσουν να εξειδικευθούν. Και αυτό θα είναι και η απάντησή μας στις μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά κυρίως σε μια αδύρυτη ανάγκη που υπάρχει τις τελευταίες 4 δεκαετίες για να έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα είναι δίκαιο και αποτελεσματικό. Δεν θα επιβάλλουμε οριζόντιες μειώσεις. Η αναγκαία από το Μνημόνιο δημοσιονομική προσαρμογή θα γίνει μέσω της νέας αρχιτεκτονικής του συστήματος και θα εξασφαλίσουμε τον αναδυναμητικό χαρακτήρα με προστασία ειδικά των μικρών συντάξεων και τώρα και στο μέλλον. Κύριε Κατρούγκαλε, ήδη τα 2 γίνανε 4 λεπτά. Έχετε δίκιο. Η τελευταία μου φράση. Ολοκληρώνονται. Η τελευταία μου φράση. Ενδιάμεσα θα υπάρχει ένα νομοσχέδιο που θα έχει ρυθμίσεις κοινωνικο-ασφαλιστικές, που δεν είναι αυτό που σας λέω. Αυτό αφορά προαπαιτούμενες δράσεις, κυρίως για ανάκληση ρυθμίσεων θετικών του 43-31 του 2015. Αυτό ήταν από τα προαπαιτούμενα που δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε. Και πρέπει να ενημερώσουμε και το Σώμα και τον ελληνικό λαό ότι αυτή την δυσμενή εξέλιξη της ανάκλησης θετικών ρυθμίσεων θα επιδιώξουμε να την εξουδετερώσουμε ακριβώς μέσω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Τέλος, πρέπει με αισιοδοξία να δούμε τις προκλήσεις
που είναι μπροστά μας. Ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, με τα ρυθμίσεις που ήταν υπερώριμες όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα μπορούν να γίνουν εφικτές. Δύο είναι οι προϋποθέσεις: να στηριχθούμε στο μαζικό κίνημα ώστε να υπερασπίσουμε τις κατακτήσεις του παρελθόντος και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όσο είναι δυνατόν το διεθνή και ειδικά τον ευρωπαϊκό σχετισμό δύναμης. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρος από τη Νέα Δημοκρατία.